Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Πώς είναι τα πράγματα εκεί πάνω, γιατί πολλά, κάτι καινούργια στελέχη κυκλοφορούν, κάτι σύνορα κλείνουν. Πώς αισθάνεστε πάνω στις Βρυξέλλες εκεί, πώς μιλάτε με τους συναδέλφους σας, πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Προσέχομαι για να έχουμε, και έτσι πρέπει να γίνει μέχρι να εμβολιαστεί η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Κυρούμε τα μέτρα που λένε οι ειδικοί, ακριβώς για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία διαπιστώνουμε σε διάφορες χώρες, είτε με τη διασφορά του ιού είτε με τις μεταλλάξεις. Ναι. Διότι χρειάζεται να γίνει αυτός ο εμβολιασμός, ο μαζικός εμβολιασμός, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, για να δημιουργηθεί και αυτό που λένε οι επιστήμονες, η ασπίδα, ας πούμε, από την ευρεία χρήση του εμβολίου, και να μπορέσουμε να μπούμε σε μια κανονικότητα. Κύριε Κεφαλογιάννη, αυτή η ενότητα που φαίνεται να εκδηλώνει, καταρχήν θα μου πείτε πρώτα αν το λέω σωστά, αν όντως νιώθετε να εκπέμπει ενότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της διαχείρισης των εμβολίων. Και το λέω αυτό γιατί περιμέναμε περισσότερα να έρθουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται δεν έρχονται τόσα πολλά όσα περιμέναμε. Πάνε αλλού πρώτα. Έχει δείξει μια ολιγορία η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει μια κριτική για αυτό το θέμα. Ναι. Και καθυστέρηση για την έγκριση των εμβολίων. Ναι. Είχαμε χθες την πρώτη έγκριση και αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Αλλά και για την διανομή. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να εξαρτάται από μία και μόνο εταιρεία, γι' αυτό έχει γράψει συμβόλαια με πάρα πολλές εταιρείες. Ναι. Η διανομή γίνεται με απόλυτα διαφανή τρόπο, με βάση το πληθυσμό. Καλά, κάποιοι λένε εδώ πέρα και ανησυχούν ότι βιαζόμαστε κιόλας, ότι τρέχουμε, αν και μας το επιβάλλει η πανδημία να τρέξουμε. Αλλά υπάρχει ένα θέμα για την επάρκεια που έρχεται εδώ προς Ελλάδα. Όχι, όχι, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται με απόλυτη διαφάνεια. Ναι. Γιατί είναι ενιαία η παραγγελία και μοιράζεται με βάση τον πληθυσμό σε κάθε χώρα. Μάλιστα. Απλώς θα μπορούσε να είχε κερδίσει μία-δύο εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Ένωση αν είχε γίνει πιο συστηματική δουλειά και μπορούσαν, ας πούμε, να έχουν γίνει σωστά οι διανομές, οι παραγγελίες και κυρίως η έγκριση του εμβολίου. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια ολιγορία την οποία συζητούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει ασκηθεί πολύ μεγάλη κριτική και στην Ευρωπή και από άλλα κράτη-μέλη. Αλλά έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην πρωτοπορία, διότι έχει καταθέσει αρκετά χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να υπάρχει επάρκεια για τα εμβόλια. Έτσι κι αλλιώς ο εμβολιασμός σήμερα να ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί στα τέλη Απριλίου, μέσα Μαΐου, το οποίο το ξέραμε έτσι κι αλλιώς, και μέχρι τότε πρέπει κανείς να προσέχει. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς αν δεν τηρούμε κάποια μέτρα. Ο οικονομικός εμβολιασμός, κύριε Κεφαλογιάννη, πότε θα ξεκινήσει? Γιατί και εδώ βλέπουμε, και εδώ υπάρχει ανησυχία για τη γραφειοκρατία των Βρυξελών. Αν τελικά και εδώ, ξέρετε, μας καίει εμάς εδώ, γιατί δεν έχουν περάσει όλη τη δεκαετή κρίση από πίσω που περάσαμε εμείς, με την ένταση που την περάσαμε, και το Ταμείο Ανάκαμψης μας έρχεται και λίγο ως μάνα εξ ουρανού για πολλούς. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Μόλις τελειώσουμε τα θέματα της υγείας, η οικονομία είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά έδειξε αντανακλαστικά. Κατέθεσε με δικιά της εγγύηση και την αξιοπιστία που διαθέτει στις διεθνείς αγορές 750 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα περισσότερα είναι επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα είναι χαμηλότερα, θα είναι με τη δικιά της εγγύηση. Η Ελλάδα θα εισπράξει 32 δισεκατομμύρια μόνο από αυτό το πακέτο. Τα 19 είναι δωρεά, επιχορήγηση, και τα υπόλοιπα με χαμηλό του κοδάνιο με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα χρήματα που φτιάχνουν ένα σύνολο 71-72 δισεκατομμύρια. Ναι, είναι και το ΕΣΠΑ. Μαζί με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ΕΣΠΑ που υπαρτιστείς και η νέα αγροτική πολιτική, τα περιφερειακά ταμεία. Το ερώτημα είναι, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα έρθουν με την ταχύτητα, δηλαδή η εκτίμηση περί Μαΐου, αρχές καλοκαιριού, το βλέπετε να δικαιώνεται ή ενδεχομένως η γραφειοκρατία των Βρυξελών να μας πάει και λίγο παραπίσω? Κοιτάξτε, τα χρήματα είναι εκεί. Από τη στιγμή που εγκρίθηκαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παρά τις απειλές του βέτο
από συγκεκριμένες χώρες. Ναι. Τα χρήματα είναι εκεί για να διανεμηθούν. Η εγγύηση της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να κάνουν το σχεδιασμό τους. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει καταθέσει το πρόγραμμά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα θεωρείται πρότυπο το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση mm-hmm. και παράδειγμα για άλλες χώρες. Και είναι μια μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να μοιράσουμε χρήματα σε κοινωνικές ομάδες και κλάδους οι οποίοι έχουν βγει και έχουν χρειαστεί αρκετά χρήματα από την Ελλάδα, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, είτε με τη μορφή απαλλαγών από τη φορολογία, είτε με τη μορφή επιχορηγήσεων σε εργαζόμενους οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους, επιχειρήσεις οι οποίες μειώσαν τον τζίρο τους κτλ. Αλλά κυρίως για να γίνει ένας προγραμματισμός για το ποιοτικό άλμα της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον, mm-hmm. που θα δώσει τεράστια προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία και δυνατότητες η ελληνική οικονομία όχι μόνο να ανακάμψει, αλλά να μπει και σε στέρεες βάσεις. Όχι βάσεις κατανάλωσης, αλλά βάσεις παραγωγής και ανταγωνιστικότητας. Κύριε Κεφαλογιάννη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό δηλαδή στην Ελλάδα την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και ειδικά με την αξιωματική αντιπολίτευση με το ΣΥΡΙΖΑ να περνάει από διάφορα στάδια έντασης με αντικείμενο την πανδημία και στο υγειονομικό πεδίο και στο οικονομικό πεδίο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και συχνά να αγγίζει ή να ξεπερνάει και τα όρια του σκληρού ροκ είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά, κυρίως από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Θα ήθελα λίγο την εικόνα που έχετε συζητώντας και με τους συναδέλφους σας των άλλων χωρών. Πώς λειτουργούν έξω, δηλαδή εμείς κάτι δεν κάνουμε καλά και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε έτσι με μια πιο ενωτική διάθεση ένα τόσο κρίσιμο θέμα ή αντίστοιχα μαλώνουν και στο εξωτερικό, στις άλλες κυβερνήσεις, απλά δεν το πολύ μαθαίνουμε εμείς εδώ, στα άλλα κράτη. Η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να βρει το βηματισμό, δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Αλλά η δημοκρατία χρειάζεται και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Διότι η κριτική της αντιπολίτευσης πάντα μπορεί να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας και της κυβέρνησης. Αρκεί να μην ξεπερνάει τα όρια και αρκεί mm-hmm. να υπάρχουν θέματα στα οποία η αντιπολίτευση δεν ασκείται με ένα στήρο τρόπο, mm-hmm. αλλά με ένα δημιουργικό και αφέντα εθνικά θέματα, στα οποία νομίζω ότι έχει δείξει μια ωριμότητα το πολιτικό μας σύστημα ναι. και βέβαια στα θέματα της υγείας. Αυτά δεν προσφέρονται για αντιπαράθεση. Έχουμε χιλιάδες άλλα θέματα να αντιπαρατεθούμε, κυρίως στα θέματα της οικονομίας, διαφορετική φιλοσοφία που έχει η κάθε παράταξη προσεγγίζοντας τα διάφορα θέματα για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί η χώρα. Και ασφαλώς υπάρχουν κανόνες στη δημοκρατία οι οποίοι πρέπει να τηρηθούν. Και νομίζω ότι όταν θα βρει και ο ΣΥΡΙΖΑ τον βηματισμό του και έχει σημαντική αντιπολίτευση. Βρισκόμαστε σε μια φάση συνενέσεων και συγκλήσεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, με μια φάση ωριμότητα μετά από μια μεγάλη κρίση που έχουμε περάσει. Ναι. Περάσαμε τις ασθένειες της εφηβείας του πολιτικού μας συστήματος και νομίζω ότι η δημοκρατία που χρειάζεται και κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα βρει στην Ελλάδα τον δρόμο της. Εγώ πιστεύω ότι χαράζει μια εποχή καλή για την Ελλάδα. Mm-hmm. Πιστεύω θα απογειωθεί οικονομικά τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δύο δεκαετίες, αρκεί να βάλουμε στέρεες βάσεις, να πατάμε σταθερά και να έχουμε οραματισμό. Και νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός έχει δείξει δείγματα και μεταρρυθμιστικής διάθεσης και αποφασιστικότητας ναι. και σοβαρότητας, η οποία καταγράφεται και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Πάντως, σε αυτή τη σύμπνοια που λέμε και το να πάμε όλοι μαζί και να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο και να πάμε παρακάτω, δεν βοηθάει και η άτιμη επικαιρότητα. Δηλαδή, σκάνε κάτι θέματα σαν τη φωλή-φωλή που βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Και έχουμε τώρα δύο μέρες και νομίζω ότι θα έχει και εξέλιξη. Θα έχουμε πάλι στη Βουλή δικογραφίες, πάλι εξεταστικές επιτροπές για την ιστορία με τη φωλή-φωλή και την διαφαινόμενη εμπλοκή εν πάση περιπτώσει ανάμιξη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε μία περίοδο με τη φωλή-φωλή που ήταν στο στόχαστρο και εξεταζόταν ήδη για σκανδαλώδεις διαδικασίες. Και δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε αυτή τη στιγμή εν μέσω πανδημίας να έχουμε και τόσο έντονες αντιπαραθέσεις και τόσο έντονα φλέγοντα ζητήματα σε τέτοιο επίπεδο. Τα πολιτικά θέματα είναι πολιτικά θέματα και ασφαλώς συζητούνται και θα υπάρχουν οι αντιπαραθέσεις. Τα θέματα της δικαιοσύνης είναι θέματα της δικαιοσύνης. Ναι.
Και αλλιώς η δημοκρατία, οι εξουσίες διαχωρίζονται. Mm-hmm. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, η Βουλή θα κάνει τη δικιά της και η πολιτική αντιπαράθεση θα πρέπει να είναι στα όρια σε έμπνευση λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Ασφαλώς υπάρχουν θέματα και σε αυτό το θέμα το οποίο συζητάτε, τα οποία θα διαρευνηθούν και θα καταλογηθούν οι ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν. Πρόσφατα, κύριε Κεφαλογιάννη, είχατε πρωταγωνιστήσει και σε μια πρωτοβουλία, μια προσπάθεια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το κοινωνικό πρόβλημα των αστέγων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Προλαβαίνει, μπορεί, καταφέρνει η Ευρώπη σήμερα εν μέσω τέτοιας κρίσης να ασχοληθεί με τέτοιου είδους προβλήματα που είναι φλέγοντα για μεγάλη κατηγορία συνανθρώπων μας, ή τα βάζει ή λίγο καμιά φορά εκφεύγουν αυτά και πέφτουν στην άκρη? Είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέσα στη φιλοσοφία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και ασφαλώς πρέπει να μπουν στην πρωτοπορία και στην απόλυτη προτεραιότητα των πρωτοβουλειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό έκανα αυτή την παρέμβαση. Ξέρετε, ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι κοινωνία ατόμων και όχι συλλογικότητων όπως είμαστε παλαιότερα. Εμείς έχουμε το προνόμιο, γι' αυτό περάσαμε και την κρίση, ίσως με ένα θετικό πρόσημο που οφείλεται στην ελληνική οικογένεια. Και στην αλληλεγγύη. Ναι, στη δομή, την παραδοσιακή που είχαμε. Των ανθρώπων, η οποία χάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δυστυχώς χάνεται και στην Ελλάδα. Και ασφαλώς το κράτος πρόνοιας πρέπει να πρωταγωνιστεί και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Έχουμε ανάλαβει λοιπόν μια πρωτοβουλία από πολλές παρατάξεις, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη για το περιβάλλον, έχει κάνει ένα πρόγραμμα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το θέμα των αστέγων μέχρι το 2030 να μην υπάρχει κανείς άστεγος στον δρόμο. Γιατί τα τελευταία δεκαετία έχει πραγματικά γίνει έκρηξη αυτού του φαινομένου σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν μπορούμε να συγχωρίζουμε στην Ευρώπη της ευημερίας και των τεράστιων δυνατοτήτων σε αυτό το θέμα να μην σκύψουμε. Ένα θέμα το οποίο υπάρχει στις μεγαλοπόλεις στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε άλλες μεγαλοπόλεις, και πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Βεβαίως, στην συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά με κοινωτικά κονδύλια στοχευμένα στο συγκεκριμένο τομέα. Μάλιστα. Αυτό μας ευαισθητοποιεί όλους, το βλέπουμε κάθε μέρα σε κάθε γωνιά της γειτονιάς μας και της πόλης μας. Είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εγώ έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό και θέλω και εγώ να συνδράμω προς αυτήν την κατεύθυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Κεφαλογιάννη, μια τελευταία ερώτηση, ξεκαθαρά πολιτικό επίπεδο πλέον. Βλέπουμε ότι παρόλες τις κρίσεις που έχουν περάσει όλο αυτό το πρώτο διάστημα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρά την έξαρση του δεύτερου κύματος της πανδημίας και παρά και την σκληρή καμιά φορά επιθετική στάση της αντιπολίτευσης έναντι κυβερνητικών ισχυρισμών, βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διατηρεί μία ας το πω κυριαρχία, ας το πω μία ευρύτερη συνένεση από το σώμα. Αυτό μέχρι πού μπορεί να φτάσει την κυβέρνηση υπό την έννοια αν βλέπετε ότι υπάρχει στο βάθος του ορίζοντα ημερομηνία λήξης αυτής της ας το πούμε ισχυρής εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση παρά τα δύσκολα που αντιμετωπίζει? Είναι αποτέλεσμα της κυρίας δουλειάς, της αποφασιστικότητας προσωπικά του Πρωθυπουργού. Ναι. Αλλά διότι λάθη έχουν γίνει, δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει λάθη, αλλά φαίνεται ότι δεν τα πληρώνει η κυβέρνηση. Λάθη θα γίνονται πάντα όσο υπάρχει ανθρώπινη φύση. Ναι. Αλλά ο κόσμος και οι συμπολίτες μας νιώθουν μια ασφάλεια σε πολύ κρίσιμες στιγμές και δύσκολες στιγμές για την Ελλάδα, που είναι βεβαίως τα θέματα της υγείας, αλλά είναι τα θέματα όχι μόνο της οικονομίας και τα εθνικά μας θέματα. Ναι. Όπου η Ελλάδα δείχνει αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα, αλλά και σοβαρότητα. Mm-hmm. Μια επιθετική στάση του κυρίου Ερντογκάν και της Τουρκίας που θέλει να εξωθήσει τα πράγματα σε μια κρίση για να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά από κρίση. Όλα αυτά λοιπόν πιστώνονται στην κυβέρνηση, προσωπικά
στον Πρωθυπουργό και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και καταγράφονται τις δημοσκοπήσεις. Να κάνουμε την ευχή αυτό να συνεχιστεί για την ασφάλεια των πολιτών. Όχι για την ευημερία της Νέας Δημοκρατίας, τη μακροημέρευση της κυβέρνησης, αλλά για την ασφάλεια των πολιτών που έχουν περάσει τόσα δύσκολα τα τελευταία χρόνια και ασφαλώς δεν θέλουν να δουν και μια άλλη κρίση. Μάλιστα. Που να ακουμπάει σοβαρά θέματα που είναι τα αστυνομικά μας θέματα. Το Μάρτιο τι λέτε κύριε Κεφαλογιάννη, θα δούμε κυρώσεις ή να μην το δένουμε κόμπο? Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει βήματα κάθε φορά προς την κατεύθυνση, ίσως αργά, λιγότερα και όχι τόσο έντονα όσο τα θέλουμε εμείς που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, αλλά κάνει βήματα προς την κατεύθυνση. Γι' αυτό καταγράφηκε στο τελευταίο συμβούλιο, πήρε εντολή ο κ. Μπορέλ να καταγράψει όλα τα θέματα που αφορούν την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, από το εμπόριο μέχρι την επιθετικότητα, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τη σχέση καλή γειτονία, τη λειτουργία τη δημοκρατία στη γείτονα χώρα. Όλα αυτά στο τέλος του δρόμου δείχνουν κυρώσεις. Αν η Τουρκία δεν αλλάξει τάση, αν δεν υπηρετήσει τα θέματα του διεθνούς δικαίου στην επίλυση των διαφορών, ελληνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονές, όπως είναι με την Ελλάδα, δηλαδή την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της φαλοκρηπίδας, και αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας σε απευθεία διάλογο, να προσφύγουμε σε διεθνή διατησία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή του Αμβούργου. Βέβαια, στο τέλος του δρόμου, αυτές οι επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας έχουν κυρώσεις. Παρότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ναι. Οι κυρώσεις είναι το μέσο της πίεσης για να μπορέσει να έρθει η Τουρκία μέσα στην λογική και στην πολιτική της ελληνικής επίλυσης των σχέσεών της με τις γειτονικές χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βεβαίως το ευρωπαϊκό κεκτημένο υπάρχει, αποφάσεις του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών υπάρχουν, το διεθνές δίκαιο υπάρχει και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπάρχουν. Αυτές έχουν καταγραφεί, οι εκθέσεις είναι καταπέλτης για την Τουρκία σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Αν δεν λάβει σοβαρά υπόψη, είναι στο τέλος του δρόμου που έχουμε κυρώσει. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας και καλές γιορτές να έχετε. Γεια σας.